Υπάρχουν θετικά βήματα από την Περιφερειακή Αρχή, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου γίνονται λάθη, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις ή τέλος πάντων υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Ο καθένας μας κρίνεται καθημερινά, οι πολίτες μας βλέπουν και μας κρίνουν. Όταν υπάρχουν λάθη, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις, εγώ από τη δική μου την πλευρά, και αυτό θεωρώ δημιουργικά πάντα, το κάνω από την πρώτη στιγμή της θητείας μας, προσπαθώ να τα επισημάνω και να καταθέσω και προτάσεις προκειμένου τα πράγματα να κυλήσουν καλύτερα. Νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε. Και η διοίκηση, η Περιφερειακή Αρχή και η Αντιπολίτευση. Σε ό,τι αφορά τις επιλογές των συναδέλφων μου να συνεργαστούν με την ή να συμμαχήσουν, αν το θέλετε, με την παράταξη του Περιφερειάρχη, εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Δηλαδή είναι κάτι που εγώ δεν θα το έκανα και δεν το έκανα, γιατί άλλωστε μου προτάθηκε αυτό από τον Περιφερειάρχη πριν από 2 μήνες περίπου, αλλά δεν συμφώνησα σε αυτό. Ο καθένας βέβαια έχει το δικαίωμα της επιλογής του. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θεσμικά πρέπει να λειτουργεί ο καθένας. Ο κόσμος, ο λαός έχει επιλέξει ποιος θέλει να διοικεί. Άρα η Περιφερειακή Αρχή πρέπει να επιτελεί το έργο της και εμείς από την πλευρά της αντιπολίτευσης δημιουργικά πάντα, γιατί τα προβλήματα το που είναι κοινά και χρειάζεται συνένωση των δυνάμεων, μπορούμε θεσμικά όμως ο καθένας με το ρόλο που έχει να τοποθετούμαστε κάθε φορά. Άρα είναι κάτι συμπερασματικά που εγώ δεν θα το έκανα. Υπάρχουν έργα που έχουν προχωρήσει και πραγματικά εγώ χαίρομαι όταν βλέπω έργα που είχαμε δρομολογήσει σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, είτε είναι κοινότητες, είτε είναι δήμοι, είτε είναι άλλοι φορείς, φορεί αρχαιοτήτων για παράδειγμα, να προχωρούν. Πρόσφατα, ας πούμε, είδα ότι δημοκρατείται ο δρόμος Μεγαλοχώρη Αγιάσος. Ένα έργο που είχαμε ξεκινήσει από την εποχή της νομαρχίας να το προσπαθούμε. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό ότι προχωρά, όπως και έργα συντήρηση του οδικού δικτύου. Βλέπω, ας πούμε, πρόσφατα ότι υλοποιείται το έργο η β' φάση της συντήρησης του δρόμου προς το Μανταμάδο, ένα έργο το, μάλιστα, το οποίο ήταν το τελευταίο που είχαμε δημοπρατήσει στα τέλη Αυγούστου του 2019. Άρα είναι σημαντικό, εγώ πραγματικά χαίρομαι όταν αυτά βλέπω να υλοποιούνται, ή άλλα μικρότερα έργα, αθλητικά έργα, έργα υποδομής σε γήπεδα. Επομένως, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχουν όμως και πράγματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει ή δεν έχουν προχωρήσει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Να αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα, έργα τα οποία αφορούν την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή του Πλωμαρίου, στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου. Παραδείγματος χάρη, η παράκαμψη του Αγίου Ισιδώρου, η παράκαμψη της Πλαγιάς, ο δρόμος Αμπελικός Σταυρός, ο δρόμος προς τη Μελίντα που έχει πάρα πολλά προβλήματα, μια συντήρηση που είχαμε πρόσφατα βάλει για το δρόμο που πηγαίνει προς το Μεγαλοχώρι, Πλωμάρι Μεγαλοχώρι. Όλα αυτά είναι έργα δρομολογημένα στην περιοχή, τα οποία είτε γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις, είτε γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, δεν τα βλέπω να προχωρούν. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε και μια επικοινωνία για το θέμα αυτό με το βουλευτή τον κύριο Θανασίου, προκειμένου να υπαχθούν σε κάποιες διατάξεις του νόμου που προβλέπεται για την επίσπευση των απαλωτριώσεων, για τον δρόμο Αμπελικός Σταυρός και για την παράκαμψη του Πλωμαρίου. Είναι έργα σημαντικά. Με χαρά είδα ότι από το Δήμο υπεγράφει η σύμβαση για τη βελτίωση του δρόμου Ακράς Ιδρώτα. Ήταν ένα έργο το οποίο είχαμε προγραμματίσει τότε μετά από αίτημα της Προέδρου του Ακρασίου. Είναι σημαντικό, είναι μια αρχή για να μπορέσει να φτιαχτεί ο δρόμος προς την Τρότα. Είναι πραγματικά μια παθένα περιοχή, πολλοί θέλουν να την επισκεφθούν, άρα χωρίς να υπάρχει δρόμος αυτό δεν μπορεί κανείς να το κάνει. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοια. Να σας πω για παράδειγμα το έργο το οποίο είχαμε κάνει, είχαμε υλοποιήσει από το Σκαλοχώρι προς το Καλό Λιμάνι. Με την υλοποίηση αυτού του έργου και την ασφαλτόστρωσή του, ας πούμε, ουσιαστικά το Καλό Λιμάνι έγινε προορισμός. Γι' αυτό πρόσφατα έβαλα ένα θέμα στον Περιφερειάρχη ότι ο δρόμος πρέπει να συνεχιστεί και να φτάσει στην Αρχαία Άντισα και στο Γαβαθά. Εκεί στην Αρχαία Άντισα η εφορία αρχαιοτήτων κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο Βριόκαστρο για 3η χρονιά ανασκαφών. Μια συνεργασία που είχαμε ξεκινήσει με τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Και στο σημείο αυτό να κάνω ειδική αναφορά στη δουλειά που κάνει η Φορεία Αρχαιοτήτων. Κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Είχαμε συνεργαστεί σε πάρα πολλά θέματα με τον κύριο Τριανταφυλλίδη
για να προχωρήσουν, παρεμβάσει στα κάστρα, σε βυζαντινά μνημεία, σε ναούς που επλήγησαν από το σεισμό του 2017. Θεωρώ ότι πραγματικά από την υπηρεσία αυτή γίνεται μια εξαιρετική δουλειά για να μείνει ζωντανή η πολιτιστική μας κληρονομιά και πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Όπως υπάρχουν και περιπτώσεις έργων άλλων φορέων που προχωρούν. Παραδείγματος χάρη, βλέπω με χαρά πρόσφατα που πήγα στη Δυτική Λέσβο, βλέπω να προχωρά με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς το έργο του οδικού άξονα από την Καλονή προς το Σίγρι. Ένα έργο το οποίο έχει περάσει από 40 κύματα. Έχει ξεκινήσει 9 χρόνια πιο πριν, ήταν Σεπτέμβριος του 2012. Ήταν ένα έργο το οποίο κόντεψε να παγώσει και να χαθεί. Με χαρά βλέπει κανείς να προχωρά αυτό, όπως και πρόσφατα η δημοπράτηση του οδικού άξονα Καλονής Πέτρας. Δύο σημαντικά οδικά έργα για την ανάπτυξη του νησιού, άρα χαίρεσαι να τα βλέπεις αυτά να προχωρούν, όπως βλέπω ότι ολοκληρώνεται και το έργο του λιμανιού του Σιγρίου, που επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, και αυτό με πολύ μεγάλη ιστορία, με τις μελέτες, με την τροποποίησή τους, με τα χρήματα που θα βρεθούν. Αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα πρέπει να βοηθήσουν, μπορούν να βοηθήσουν για την ανάπτυξη. Παραδείγματος χάρη το λιμάνι του Σιγρίου, κατά την άποψή μου, ολοκληρώνοντας το, πρέπει να υπάρχει μόνιμη γραμμή, μόνιμο πλοίο όλο το χρόνο. Από μόνες τους οι υποδομές δεν φέρνουν την ανάπτυξη. Πρέπει να αξιοποιούνται και σωστά για να μπορέσουν να φέρουν την ανάπτυξη και να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Στη νέα προγραμματική περίοδο η Ελλάδα καλείται να αξιοποιήσει σημαντικά κονδύλια τα οποία έχουν έρθει καταρχήν από την Ευρώπη. Το νέο ΕΣΠΑ της περίοδου 2021 που θα πάει μέχρι και το 27 συν 3 χρόνια, θα πάει μέχρι και το τέλος της δεκαετίας, έχει 26,1 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει άλλα σχεδόν 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν και το ένα και το άλλο, άρα συνολικά γύρω στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Συν τα προγράμματα για τον αγροτικό κόσμο, είτε είναι για την αλεία, είτε είναι για την κτηνοτροφία. Αυτά λοιπόν όλα προϋποθέτουν όμως σωστή προετοιμασία να υπάρχει και εγκαιρία από τους φορείς. Όπως επίσης πρέπει να υπάρχει και σχεδιασμός και στόχευση για το τι θέλουμε να κάνουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το έχουμε θέσει και εγώ και άλλοι συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή ένα σχεδιασμός τέτοιο της περιφέρειας. Δεν μπορώ να γνωρίζω το σύνολο του σχεδιασμού που έχουν οι φορείς. Πάντως αυτό που θέλω να επισημάνω ότι είναι απολύτως απαραίτητο αυτό να υπάρχει. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, οι πρώτες προσκλήσεις θα βγουν τέλη του έτους, αρχές του επομένου. Επομένως πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αν δεν είμαστε, έχουμε ήδη αργήσει. Χρειάζεται λοιπόν αυτό το πλάνο να το βάλουμε. Πέρα από τις υποδομές, που σίγουρα οι ανάγκες είναι πολλές και μπορούμε να μιλάμε εδώ για πάρα πολλά θέματα, νομίζω ότι το παρόν με όλα αυτά τα προγράμματα στο νέο ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να χρηματοδοτηθούν καινούργια εργαλεία που να στηρίξουν επιχειρηματικότητα και αγροτικό τομέα στα νησιά μας. Ο αγροτικός τομέας είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, άρα θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν και νέες πολιτικές που να μείνει ο τομέας αυτός ζωντανός. Με την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου συμπληρώνω αισίως φέτος 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή. Είναι ιδιαίτερη τιμή η εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει οι συμπολίτες μας προκειμένου να μπορώ να προσφέρω στον τόπο. Με αυτή την αρχή είναι νωρίς ακόμα να κάνουμε συγκεκριμένες συζητήσεις, υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά μόνος γνώμονας των αποφάσεών μου θα είναι το να μπορώ να είμαι χρήσιμος στον τόπο.